και ίσως αργότερα. Αλλά μαζί από παιδιά όπως ήτανε, μαθαίνανε μαθηματικά, αστρονομία, βυζαντινή μουσική από κάποιο μοναχό τον οποίον είχε πάρει ο πατέρας τους, ο οποίος ήταν άρχοντας της Δαμασκού, και έτσι αφού τον πήρε μάθαινε τα παιδιά του όλη τη γνωσιολογία της άλγευρας, των μαθηματικών, της βυζαντινής μουσικής, της ιστορίας και τόσων άλλων. Μεγάλωναν και μεγάλωσαν με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ω γονείς, σώσατε τα παιδιά σας από τον όλεθρο. Σώσατε τα παιδιά σας από πού? Από τα ναρκωτικά, από τις κακές παρέες, από τα τόσα τροκτικά τα οποία είναι έτοιμα να τα κατασπαράξουν. Ο γονείς που θα δώσετε λόγο εις τον Θεόν, γιατί δεν μεγαλώσατε τα παιδιά σας με παιδεία και νουθεσία Θεού, Χριστού, για να μπορέσουν να συντηρηθούν, για να μπορέσουν να γίνουν χρήσιμοι πολίτες, να φοβούνται τον Θεόν, για να μπορέσουν να μην αμαρτάνουν, για να μπορέσουν να προχωρούν και να ωφελούνται και να ωφελούν. Έτσι λοιπόν ο μικρός Ιωάννης μεγάλωσε και τότε τον ζητάει ο Σουλτάνος της Δαμασκού. Ο Σουλτάνος της Δαμασκού, ναι, ήταν φίλος με τον άρχοντα πατέρα του Αγίου μας Ιωάννου. Θα μου δώσει το γιο σου, και επειδή φαίνεται λαμπρό παιδί, το βλέπω στο πρόσωπό του, η εσωτερική ομορφιά γλυκές ψυχούλες. Η εσωτερική ομορφιά κάνει τον ευλογημένο άνθρωπο να φαίνεται όμορφος. Ό,τι έχει εσωτερικά κανείς εμφανίζεται και στο πρόσωπό του. Αν είναι υποκριτής εσωτερικά, θα είναι υποκριτής και εξωτερικά, όσο και αν φαίνεται θεοσεβής. Θέλει να κάνει να φαίνεται. Η υποκρισία ποτέ δεν κρύβεται. Αν είναι ευλογημένος, βλέπεις το πρόσωπό του όμορφο και τα μάτια του που θα δεις σε ειρηνεύουν, σε γαληνεύουν. Βρίσκεις ηρεμία στον άνθρωπο ο οποίος έχει εξασκηθεί στον νόμο του Θεού, στην ταπείνωση, στην ειρήνη της ψυχής του, στην ευλογία, στη χάρη. Έτσι λοιπόν πολύ αναπαύτηκε ο Σουλτάνος. Τον παίρνει και τον βάζει γραμματικό του, που σημαίνει η πρώτη θέση μετά τον Σουλτάνο να είναι γραμματικός του Σουλτάνου. Κρατάει όλα τα μυστικά του, κρατάει όλα τα μυστικά του κράτους. Έχει αλληλογραφία, διότι ήξερε να γράφει και να διαβάζει. Όπως σας είπα, είχε μάθει από το διδάσκαλό του τον μοναχό. Να λοιπόν που έρχεται ώρα που ο σκοτεινός δαίμον κατά παραχώρηση Θεού θέλει να δοκιμάσει τον Άγιο Ιωάννη. Τι κάνει? Μπαίνει μέσα στον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολεως, μέσα στην ψυχή του, και του βάζει στο νου του, επειδή είχε ακούσει για τις αρετές του Ιωάννου, και από μέσα του του έφερνε μίσος και κακία εναντίον του Αγίου μας, ο οποίος εικονίζεται και τον βλέπουμε. Μπαίνει μέσα του στον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολεως και τι κάνει? Παίρνει τη γραφή του Αγίου μας Ιωάννου του Δαμασκηνού, και μετά από τη γραφή που παίρνει, γλυκές ψυχούλες, κάνει σε γραφολόγο την ίδια γραφή. Κάνει ακριβώς όμοια, ακριβώς απαράλλακτη την υπογραφή Ιωάννης, ο γραμματικός. Και τι γράφει στο Σουλτάνο? Σουλτάνε με, Σουλτάνε μου πολυχρονεμένε, για να δεις ότι είμαι φίλος σου, για να δεις ότι είμαι σύμμαχός σου, σου στέλνω
το προδοτικό χαρτί το οποίο έγραψε ο Ιωάννης, ο γραμματικός σου. Προδότης είναι, μην τον βαστίξεις άλλον, αφάνισέ τον, σκότωσέ τον, τελείωσέ τον, γιατί να τι μου έγραψε. Και παρουσιάζει ψευδός ότι ο Άγιος μας Ιωάννης τον προέτρεψε να κατέβει με στρατεύματα από την Κωνσταντινούπολη και να καταλάβει τη Δαμασκό. Προδοτικά θα του άνοιγε τις πόρτες της Δαμασκού και αμέσως θα κατετρόπωνε τον Σουλτάνο και θα σε περιμένω, του έλεγε. Έλα κάτω με στρατεύματα να καταλάβεις τη Δαμασκό. Θα σου ανοίξω εγώ τις πόλες, τις πύλες από τα κάστρα. Και αυτή την ώρα το στέλνει ο αυτοκράτορος, ο μισαρός αυτός της Κωνσταντινούπολης στο Σουλτάνο της Δαμασκού. Μόλις το είδε ο Σουλτάνος εκείνη την ώρα, λέγει, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Αμέσως ανατρέχει και βλέπει την υπογραφή Ιωάννης, ο γραμματικός του Σουλτάνου. Αμέσως ταράζεται, κλειδωνίζεται. Είναι ο γραφικός χαρακτήρας του Ιωάννου. Το έκανε ο Ιωάννης, δεν το πιστεύω. Αυτό το τόσο όμορφο παιδί, το τόσο καλό παιδί, το οποίο μεγαλώνει στα χέρια μου, με πρόδωσε, γύρισε πισόπλατα να με χτυπήσει. Τον καλάει. Καλέστε τον Ιωάννη, γρήγορα. Και καλάει. Ο Ιωάννης απορεί. Τι τον θέλει? Και όταν βλέπει αυτό το σχήμα του προσώπου του Σουλτάνου, πολυχρονεμένε μου Σουλτάνε, του λέει, τι έχεις? Τι έχω? Να, διάβασε. Και εκείνη την ώρα παρουσιάζει το γράμμα το οποίο έστειλε. Το γράμμα έλεγε να παραδώσεις την πόλη μου στα χέρια του Σουλτάνου, στα χέρια του αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης. Το έκανες αυτό, Ιωάννη? Έκανες αυτή την προδοσία? Είναι δυνατόν? Συντετριμένος ο Σουλτάνος, γιατί τον αγαπούσε. Ένας άνθρωπος που αγαπάει σου προκαλεί δάκρυα χαράς από μέσα σου. Και μόνο που θα τον δεις, σκυρτάει η καρδιά σου, γιατί τον αγαπάς. Είναι ο άνθρωπός σου και ήταν ο άνθρωπός του. Το πιστεύεις, του λέει. Μα να, γράφει το γραφικό σου χαρακτήρα. Τότε, αφού το πιστεύεις, τι να σου απολογηθώ και τι να σου πω? Ώστε έτσι ο Άννη, λοιπόν, δίνει εντολή. Ο Δήμιος να έλθει τώρα αμέσως. Και επειδή τον αγαπά, δεν του κόβει το κεφάλι ως προδότη, αλλά τον βάζει, τον διαπομπεύει μέσα στην πλατεία της Δαμασκού και λέει στο Δήμιο, θα κόψεις το δεξί του χέρι το οποίο έγραψε αυτό το προδοτικό γράμμα. Τον αρπάζουνε, τον σπρώχνουνε. Προχώρα, προδότη! Βλέπετε πόσα επιτρέπει ο Θεός. Επέτρεψε ο Θεός. Πόσα επιτρέπει ο Θεός στους ανθρώπους που αγωνίζονται για να στεφανωθούν ακόμη περισσότερο, για να δείξει ο Θεός διαμέσου αυτών των ανθρώπων ότι υπάρχει Εκείνος και ότι οι άνθρωποι του Θεού είναι σταθεροί στο δρόμο τους. Σιωπή ο Ιωάννης. Έρχεται, του βάζουν σε ένα ξύλο και παίρνει το σκερπάρνι, το σηκώνει το μέλεκι και κόβει το δεξί χέρι του Ιωάννου.
σφαντάζει, κλαίει, τρέμει ολόκληρος από τον πόνο. Ο Άγιος μας ο γλυκύτατος Ιωάννης σιωπά, αθώος οδηγήθη ως πρόβατον επισφαγή. Και εκείνη την ώρα κλαίγοντας γυρίζει προς τον Δήμιο και του λέγει: «Σε παρακαλώ, δώσε μου το χέρι μου, αυτό που έκοψες δώσε μου το, το θέλω, πάρτο και εξαφανίσου από εδώ». Μες στα αίματα λοιπόν περπατάει έχοντας πολύ πόνο, αθώος περπάτησε μέχρι το σπίτι του και εκεί γονατίζει μπροστά στην υπέρμαχο στρατηγό, γονατίζει μπροστά στην Παναγία, κλαίει από το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα και γίνεται λάσπη εκεί το πάτωμα από τα δάκρυα του Αγίου Ιωάννου. Παναγία μου, γνωρίζεις ότι σε αγαπούσα και σε αγαπώ, είσαι η μητέρα μου, είσαι η μεγάλη μάνα, είσαι η μεγάλη μάνα όλων, τα είδες όλα, τα είδες ότι είμαι τίμιος και ότι δεν έχω κάνει τίποτα τέτοιο. Παναγία μου. Και εκείνη την ώρα, να, που η Παναγία του απαντά: «Ιωάννη, με κάλεσες και ήρθα κοντά σου. Παναγία μου, τι να κάνω με κομμένο χέρι, τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ να μιλήσω και τι μπορώ να γράψω και τι μπορώ να λαλήσω για τα μεγαλεία σου. Ω Κυρία Θεοτόκε, λυπήσουμε τον αμαρτωλό και ταλέπορο». Και εκείνη την ώρα η Παναγία, όχι Αγία, Παναγία, παίρνει το κομμένο χέρι και το κολλάει και γίνεται ένα με το υπόλοιπο χέρι του, θαυματουργικά κόλλησε. Αλλά τι κάνει η Παναγία μας, η μητέρα του γλυκυτάτου Ιησού Χριστού μας, του γλυκυτάτου Υιού του Θεού, ο Θεός ο γλυκύτατος Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος, ο γλυκύτατος Ιησούς μας, ο έρωτας της ψυχής μας, βλέπει τη μητέρα του και η μητέρα του θαυματουργεί και κολλάει το χέρι στον Ιωάννη, αλλά του αφήνει γύρω εκεί που εκόλλησε την εγκοπή για να φαίνεται ότι είναι κολλημένο. Να λοιπόν που ξανά χαρούμενος υμνεί την Κυρία Θεοτόκο: Παναγία μου, σε ευχαριστώ για αυτό το μεγάλο θαύμα σου σε μένα το ταλέπορο. Και εμφανίζεται μέσα στη Δαμασκό, εμφανίζεται με το χέρι του, το μαθαίνει ο Σουλτάνος, τον καλάει: «Ο Δήμιος δεν σου έκοψε το χέρι, να φωνάξετε το Δήμιο».